ραντεβού και τη νέα χρονιά στη Super League 2 έδωσε ο Ηρόδοτος, καθώς το τελευταίο παιχνίδι τελικό της σεζόν επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Βλαχιώτη με γκολ των Μπαρμπόζα και Χαλκιαδάκη και παρέμεινε στην κατηγορία. Μετά το σφύριγμα του διαιτητή, ακολούθησαν ξέφρανα πανηγύρια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στιγμές συγκίνησης με τους παίκτες να γίνονται ένα με τον κόσμο. Αποδείξαν όλα τα παιδιά ότι όταν είναι μάγκες και έχουν αξίες μέσα στο γήπεδο, τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει. Είμαι πολύ περήφανος για όλους τους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε τώρα την επόμενη μέρα, είναι πολύ σοβαρή. Τίποτα. Αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήρθε και είμαστε περήφανοι που τον κάναμε να χαρεί. Πραγματικά τα συναισθήματα είναι τρομερά, δεν έχω λόγια. Όλοι βρισκόμαστε σε μια έκσταση. Σώσαμε την ομάδα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το μάτς ήταν μόνο νίκη. Δεν περιμέναμε κανένα άλλο αποτέλεσμα, ούτε Γάλλοι, ούτε τίποτα, ούτε Διαγόρα. Θέλαμε μόνο την νίκη και την πήραμε. Δείξαν τα παιδιά ότι είμαστε καλύτερη ομάδα μες στο γήπεδο και έτσι μείναμε στην κατηγορία. Σήμερα είναι μέρα χαράς για εμάς. Επιτέλους δικαιώθηκε η προσπάθεια που κάνανε όλα αυτά τα παιδιά. Δυστυχώς εγώ, λόγω ατυχίας, δεν μπορούσα να σταθώ δίπλα τους. Ήθελα πάρα πολύ, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια, να βοηθήσω στην τεράστια προσπάθεια που κάνανε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Πραγματικά η προσπάθεια όλων των παιδιών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Καταφέραμε έναν άθλο, κατά την άποψή μου. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είχαμε μόνο 6 βαθμούς. Όλοι μαζί όμως βρήκαμε τη δύναμη παρά τα πολλά προβλήματα που έχει η ομάδα και όλοι τα ξέρουμε, να ανατρέψουμε την κατάσταση και στο τέλος να σώσουμε την ομάδα και να παραμείνουμε στην κατηγορία. Σίγουρα είμαστε όλοι χαρούμενοι και δικαιωμένοι για την προσπάθεια που κάναμε. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Αξίζουν μεγάλη αναγνώριση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάναμε, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία όμως με πολλή δουλειά και επιμονή και καλή θέληση ξεπεράστηκαν και η ομάδα κατάφερε να παραμείνει, ενώ ήταν όλα τα προγνωστικά ήταν εναντίον της.